Είναι εδώ κοντά μου ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης Οστούμπος, εξειδικευμένος στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να μην το πάρω και μονοπωλίο, αλλά έχω μια μακρά εμπειρία. Όχι, το εξειδικευμένο είναι λόγω της μακράς εμπειρίας που έχει στο ρεπορτάζ. Έχει διατελέσει διευθυντή στην Αυγή. Αλλά προσπαθώ να μείνω ακόμα ψύχρεμος, γιατί πολλοί έχουν χάσει την ψυχραιμία. Να σου πω τώρα κάτι, τώρα μια και το λες, Δημήτρη. Στις τελευταίες μέρες. Διαβάζω τώρα, που είμαστε πόσο, 3-4 ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, με τα όσα έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, διαβάζω τώρα ότι ο Κασελάκης απέλυσε τον Ντεμπονέρα από επιστημονικό συνεργάτη της Βουλής. Νομίζω είναι ένα θετικό δείγμα πόσο άψογο συμβιβασμός έγινε στην Κροάτια. Γι' αυτό το λέω. Νομίζω, εμείς το λέμε ευχάριστα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω τώρα σε μια λογική αν έπρεπε να μείνει επιστημονικός. Όχι, εγώ δεν το ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω, ούτε. Είναι το λέω όμως. Αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι το timing. Μπράβο, αυτό λέω. Επιλέγει ο κύριος Κασελάκης και οι συνεργάτες του. Δεν θα έλεγα ότι είναι τα καλύτερα δυνατά για να δείξουν μια προσπάθεια συνεννόησης στη συγκυρία. Στα σοβαρότερα βέβαια, γιατί νομίζω ότι ούτε ανάγκη έχει τα 2.000 πόσα είναι ο κύριος Ντεμπονέρα. Και εγώ δεν νομίζω. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό για το συγκεκριμένο. Δεν είναι το οικονομικό. Το λέω για όσους μας βλέπουν, γιατί μπορεί να νομίζουν. Ενώ έχει ένα γνωστό επαγγελματικό βίο και διαδρομή. Ναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα το οικονομικό. Είναι το, αν το θέλεις, το πολιτικό είναι το θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Ντεμπονέρας έπρεπε να ανησυχήσει περισσότερο όταν πήγε ευνηδίως ο κύριος Κασελάκης στην περιβόητη εκδήλωση των Τριών, όπου μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε ότι δεν μιλάω εγώ γιατί με εκπρόσωπο. Γιατί έχω εκπρόσωπο εδώ. Έχω εκπρόσωπο εδώ. Ναι, λοιπόν. Τώρα, πάντων, τι περιμένουμε, Δημήτρη μου, τώρα συνέδριο. Τι περιμένουμε από αυτό το συνέδριο. Ο κόσμος, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία, επαναλαμβάνω, που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια με τα καλά της και τα κακά της, αλλά δημοκρατία δεν είναι Τουρκία, δεν είναι Ρωσία, δεν είναι Σαουδική Αραβία. Τα λέω γιατί χάνουμε τη συγκριτική μας πραγματικότητα. Ζούμε σε σύγχρονο κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, ως, πώς να το πω, θεσμική αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμη, δεν ξέρω για πόσο, να το πω σοβαρά, θα έπρεπε λίγες μέρες πριν το συνέδριο να συζητάει πολύ περισσότερο για να εμβαθύνει και να αποφασίσει κάποια βασικά στοιχεία απολογισμού ευθυνών και κριτικών και μετά ταυτότητας και στρατηγικής. Κάθε άλλο παρά αυτό έχει συμβεί, όπως γνωρίζετε κι εσείς, και είναι δημόσιο. Θα μου πεις, ενδιαφέρει τώρα το γείτονά μου, τον ξάδερφό μου, τους γνωστούς μου στο επάγγελμα κτλ. Ενδιαφέρει, γιατί είναι η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμη. Όπως ενδιαφέρει και η άλλη δύναμη, το ΠΑΣΟΚ και άλλες πολλές. Λέω λοιπόν, δεν ξεκινάει με τους καλύτερους όρους, ξεκινάει με τους χειρότερους. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, αλλά και στην Ευρώπη που ξέρω καλά και τα ξέρεις και εσύ και παρακολουθούμε. Το λέω ως σχολιαστής. Δύναμη, η δεύτερη δύναμη κοινοβουλευτικά, θεσμικά της χώρας, να συγκρούεται ανηλαιώς μεταξύ του εκλεγμένου από τη βάση Προέδρου και του εκλεγμένου της πολιτικής γραμματείας. Του κορυφαίου οργάνου, Δημήτρη, του κορυφαίου οργάνου που έχει το κόμμα, η πολιτική γραμματεία. Σωστά. Και μάλιστα μερικές μέρες, ώρες πριν το συνέδριο, μία ανελαίτη σύγκρουση που κακά τα ψέματα. Τώρα όταν σπάσει το γυαλί ή ραγίσει, ας πάρουμε το ραγίσει το γυαλί, φαίνεται, δεν κρύβεται. Και όποιοι προσπαθούν να το κρύψουν, κάνουν λάθος απέναντι στον κόσμο και στη στάση τους. Είτε λέγεται Κασελάκης, είτε λέγεται όπως λέγεται Στούμπος και πάει λέγοντας. Να θυμίσω και κάτι που έλεγε ένας παλιός σοβαρός και τραγωδός και φιλόσοφος, να πεις, έλεγε ότι κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει στη δημοκρατία μας, γιατί και ο Πούτιν τις προάλλες τι είπε, γιατί λέει ασχολούνται, λέει, με το θάνατο του αντιφρονούντα και χαιρετίσματα. Λοιπόν, εδώ ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ανηλαιής η σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όποιος προσπαθεί να την κρύψει, προσφέρει κακή υπηρεσία και στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην πολιτική συζήτηση. Άρα, πού πάνε? Γνώμη μου ήταν και παραμένει ότι χρειαζόμαστε ήθος, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Τι θα βγάλει αυτό το συνέδριο, Δημήτρη? Αυτό το συνέδριο, τι θα βγάλει? Δηλαδή, θα είναι τρεις μέρες εκεί. Τι θα βγάλει? Κοιτάξτε, σήμερα θα έχει, ας το πούμε έτσι, μια πολιτική πανηγυρική. Όπως όλα τα συνέδρια στην έναρξη. Αλλά μετά είναι και άλλες μέρες. Έχει ξαναγίνει, το λέω γιατί μερικοί το παρουσιάζουν, δεν λέω για σένα τώρα και άλλους, αλλά λέω και για συναδέλφους. Ότι καλή, λέει, σε ανοιχτή συγκέντρωση στον κόσμο ο Κασελάκης. Αυτό θα έκανε όπως είχε κάνει και ο Τσίπρας πριν από 2 χρόνια.
Καμία διαφορά δεν έχει αυτό. Ανοιχτή ήταν και εκείνη η εισαγωγική ομιλία του τότε Προέδρου, ανοιχτή θα είναι και η σημερινή. Μετά θα απέλθουν όλοι ευπρέπως και θα δούμε πώς θα συμμετέχουν από αύριο και μεθαύριο. Γιατί υπενθυμίζω, δεν είναι το συνέδριο που έπρεπε να γίνει κατά τη δική μου γνώμη, με την έννοια ότι έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, με πολλούς εκλεγμένους αντιπροσώπους, δεν είναι όλοι εκλεγμένοι, είναι τέλος πάντων αντιπροσωπευτικό σώμα, δεν το αμφισβητώ σχολιαστικά, και θα δούμε τι ποιότητα συζήτηση θα αναπτυχθεί και τι συγκρούσεις θα εκδηλωθούν τώρα... σε μια σειρά επιλογές. Πες μου τώρα. Αλλά το κύριο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι δεν γίνεσαι αξιωματική αντιπολίτευση ή δεν παραμένεις με συνθήματα, με επικοινωνιακά ή δεν ξέρω εγώ με τέτοιες φασαρίες. Και ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν, δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να είναι ανηλαιής και επαναλαμβανόμενη η σύγκρουση Προέδρου και πολιτικής γραμματείας. Ακόμα και οι στενοί του υποστηριχτές, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς κλπ. Βάλαν βαριές κριτικές, να το πω όσο μπορώ πιο κομψά, για να μην πάω σε άλλους που ήταν λιγότερο υποστηριχτές ή απέναντι. Για πες μου τώρα. Η σημασία είναι να καταλάβουμε ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος που ακόμα παρακολουθεί ή στηρίζει, τι ακριβώς περιμένει. Εγώ λέω από αυτά που έχω καταλάβει, ο περισσότερος κόσμος δεν ακολουθεί ούτε τα σημερινά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τις απόπειρες μέχρι τώρα της ομάδας που αποχώρησε και έχει συγκροτήσει τη Νέα Αριστερά. Είδαμε και την επικοινωνιακή παρουσίαση εχθές του κυρίου Σακελαρίδη. Αλλά είναι γνωστό τώρα στους παρικούντες εν Αθήνες τουλάχιστον, αν όχι σε όλη την Ελλάδα, ότι ο κύριος Σακελαρίδης με όλα αυτά τα στελέχη μαζί ήταν εδώ και μήνες. Εντάξει, τώρα αναλαμβάνει. Επισημοποιήθηκε η σχέση. Εντάξει. Ωραία, έναν υπεύθυνο κεντρικό πολιτικό ρόλο, είναι ένα σοβαρό στέλεχος. Αλλά να μην λέμε ότι ξαναγυρίζει τώρα στην πολιτική, όταν ξέρουμε ότι εδώ και ένα χρόνο είναι εμπλεκόμενο στην πολιτική, λιγότερο ή περισσότερο. Πες μου τώρα κάτι, γιατί ο κόσμος. Στις υπέρ του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στις περσινές εκλογές. Πες μου τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στο συνέδριο, θα μιλήσει. Δημήτρη. Αλλά ο περισσότερος κόσμος, να το τελειώσω αυτό, επέτρεψέ μου. Ο περισσότερος κόσμος θέλει να ξαναδεί μια συγκέντρωση δυνάμεων σε συγκεκριμένη κατεύθυνση απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που παραμένει πολιτικά κυρίαρχος, και όχι να σφάζεται κάθε μέρα ο στούμπος με τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Αλέξης Τσίπρας τώρα, τι θα κάνει? Αν ρωτάς εμένα, γιατί πήρα τηλέφωνο, δεν έχω επικοινωνήσει, ούτε έχω άλλη πληροφορία. Είδα ότι πήγε στο γήπεδο της προάλλες. Εχτές πήγε στο γήπεδο. Στο γήπεδο της πολιτικής, επειδή παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, νομίζω ότι πρέπει να δώσει ένα παρόν. Θα επιλέξει ο ίδιος τους τρόπους, όπως πήγε και θυμίζω σε κάποιες κρίσιμες κοινοβουλευτικές ομάδες και συνεδριάσεις, με μέτρο, και σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο, νομίζω θα δώσει ένα παρόν. Θα το δώσει δια της φυσικής παρουσίας ή με ένα μήνυμα. Ένα από τα δύο νομίζω ότι οφείλει να πει πέντε. Δηλαδή, αν πάει. Έτσι, συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου. Πολίτης. Με όσα έχουν γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εάν πάει στο συνέδριο, δεν θα μιλήσει? Εγώ νομίζω, λέω, ότι πρέπει να πει πέντε πράγματα, είτε διαζώσεις είτε με μήνυμα. Είμαι σαφής. Αλλά η επιλογή είναι δική του, δεν είναι δική μου. Εννοείται. Εμένα δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνονται εικόνες στο πολιτικό σκηνικό. Έχω εμπειρία και ευρωπαϊκή, το έχω ξαναπεί. Άλλοι πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες μετά γίνονται δήμαρχοι και προσφέρουν στον τόπο τους, αν τους ψηφίσει ο κόσμος. Άλλοι επιλέγουν άλλους ρόλους στην Ευρώπη κτλ. Άλλοι επιλέγουν να επανέλθουν. Σπάνιο, πιο σπάνιο. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα πολιτικό. Καλά, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος το τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι απόφαση δική του. Δεν το συζητάμε. Πάμε.